Αφρικανικού λαού με ποιον είναι εξουσία. Ελληνικό λαό. Με τον ελληνικό λαό στην εξουσία. Μα με τον ελληνικό λαό. Σε μένα το λέτε. Όχι. Τον ελληνικό λαό. Όχι του Μπαγκλαντεσιανού που έχετε τι πορείε του πάμε με τα σημαίακια σα. Τον ελληνικό λαό. Αποκλειστικά και μόνο. Όχι του Μπαγκλαντεσιανού που έχετε με τα σημαίακια σα. Στι πορείε του πάμε, βεβαίω. Πρώτη μούρη είναι Πακιστανή. Αν είναι εργαζόμενοι νόμιμοι με τα ίδια δικαιώματα τη εργατική δεν με ενδιαφέρει αν έχω πρόβλημα. Όταν οι Έλληνε είναι άνεργοι, όταν ο Έλληνα οικοδόμο είναι άνεργο, έχω πρόβλημα να του παίρνει τη δουλειά ο Αλβανό. Εμένα, για τον Πόμπολα δουλεύανε αυτή η κυρία μου. Αυτοί δουλεύανε για τον Πόμπολα. Το πάμε βάζει του ξένου μπροστά. Το πάμε, λοιπόν, δεν θα κάνω αντιπαράθεση με ανθρώπου που δέχονται λαθρομετανάστε. Έχω χιλιάδες εσείς φωτογραφίες. Εσείς βάζετε άλλους μπροστά. Τι εννοείς. Εσείς βάζετε η Χρυσή άλλους Αυγή. Μπροστά. Όχι, πάντα για εσείς πάντα τις καθαρίζει. Εσείς βάζετε άλλους μπροστά. Αυτά, κυρία Κανέλη, εσείς να ολοκληρώσω άλλους όμως. Μπροστά. Αφήστε και ποιους. Κυρίως τα θύματα. Ποιους. Και κυρίως εσείς, τα θύματα. Εσείς μιλάτε που φυλάγατε θα τη Βουλή, εσείς. Που είχατε στήσει τα ΚΝΑΤ και φυλάγανε τη Βουλή. Πρώτος κλειός τα ΚΝΑΤ, δεύτερος στα ΜΑΤ. Εσείς θα τη φυλάξετε, ασφαλώς. Οι Μπολσεβίκοι θα φυλάνε τα θερινά ανάκτορα. Γιατί εσύ θέλεις να μπεις στο κορτέλο. Σε συμφωνία με την αστυνομία. Να καταναλώσεις, εγώ μπήκα, ευτυχώς, να μπεις μες στο μπορντέλο. Μπήκα, τα κατάφερα και τώρα επιτέλους μέσα στο μπορντέλο που λες και εσύ θα ακουστεί, θα ακουστεί και η φωνή της αλήθειας. Το φώναζα, ναι, και εγώ. Εγώ παλαιότερα ως νέος το φώναζα αυτό το σύνθημα. Είσαι και εσύ και θα μόνο και δεν το θεωρώ ντροπή μου. Και δεν το θεωρώ ντροπή μου. Είμαι ένας από αυτούς που φώναζαν αυτό το σύνθημα. Η εργατική τάξη δεν έχει εθνικότητα. Για εμάς έχει. Για εμάς οι εργάτες έχουν πατρίδα. Όχι. Οι εργάτες όμως έχουν πατρίδα. Και όσο οι Έλληνες οικοδόμοι είναι άνεργοι, δεν πρέπει να έχει καμία δουλειά Αλβανός στην Ελλάδα. Ζήτω. Από εκεί και πέρα. Άψε το κεφάλαιο λοιπόν. Θέλω να σε ολοκληρώσω για το ζήτημα του εθνικού μας πλούτου. Λοιπόν, έγινε ένα συνέδριο προημερών στην Κρήτη, όπου εκεί συμμετείχαν τα μεγαλύτερα κεφάλαια διεθνώς, οι καλύτεροι πανεπιστημιακοί όσον αφορά ζητήματα γεωλογίας και υδρογονανθράκων. Και αυτό που είπαν είναι ότι η χώρα μας είναι πράγματι πλούσια, νοτίως της Κρήτης, στην επωνομαζόμενη λεκάνη του Ηροδότου υπάρχει ανεκμετάλλευτος πλούτος και πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε στην αξιοποίησή του. Τη Ρούφα και είπε 150 χρόνια, κύριε Κασιδιάρη. Από εκεί και πέρα. Να πάρουμε το παράδειγμα του κράτους Ισραήλ. 150 χρόνια Ρούφα για τον πλούτο. Είπε συνέ. Άσε τώρα. Ποιος ξεκίνησε να βγάζει πετρέλαιο, κυρία Κανέλη. Ποιος ξεκίνησε να βγάζει πετρέλαιο στην Ελλάδα. Οι Έλληνες το 1973 επί στρατιωτικού καθεστώτος. Με Έλληνες εργάτες, με την ανεργία στο μηδέν με τη σούσα του δημοσίου χρέους. Τα λαβεωτικά τα ξέρεις. Εσύ πας 100 χρόνια πίσω. Δεν τον ενδιαφέρει. Σε εσύ Χρυσή Αυγή λες για τους Ζήμερ. Στη Χρυσή Αυγή τα λες για τους χωροφύλακες του 1910. Άσε, εμείς είμαστε οι μόνοι που έχουμε παίξει ξύλο με τους χωροφύλακες. Ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει και λέει για αφοπλισμό των ΜΑΤ, αλλά πάντα από πίσω κοιτούσε. Μη λες για χωροφύλακες σε εμένα. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε πάει κόντρα σε αυτό το σύστημα εξουσίας. Όταν ρωτήσανε την Παπαρίγα αν συνεργάζεται με την αστυνομία, αντί να τους καταγγείλει για προβοκάτορες, έλεγε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Έτσι είπαν στην Παπαρίγα. Έτσι τις είπαν. Συνεργαστήκανε. Να δούμε τα πλάνα. Συνεργαστήκατε. Δεν ασχολείστε με παλιοκουμούνι. Παλιοκουμούνι δεν ασχολείστε με φασισταριά. Αν είναι δυνατόν. Δυστυχώς, πέρα από την Παπαρίγα στην οικονομία. Τη ρωτήσανε, συνεργαστήκατε. Και απάντησε. Η αναβολή είναι λόγω παρέλευση ωραρίου. Ποιο είναι το πρόβλημα αυτή την αναβολή. Με τους παλιορουφιάνους που είναι μια ρουφιάνα από το κόμμα σου και μας σύρισαν δικαστήρια. Κατηγορουμένους. Πέρα από την κρίση. Λοιπόν, ένα λεπτό, τέθηκε ένα θέμα προσωπικό και δεν επιτρέπω σε κανέναν. Ξέρετε ποια είναι η κρίση δημοκρατίας. Κυρία Δούρου, αναφερθήκατε σε ένα θέμα προσωπικό που μιλάτε γενικώ. Και εμφανίζεται σήμερα. Οι οποίοι θα πάνε τη χώρα 500 χρόνια πίσω. Αντεφαινούμε. Θα πάμε 500 χρόνια πίσω τη χώρα. Όχι.